Εδώ μια απορία λέγεται εξής. Για ποιο λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος βάπτιζε? Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο βλέπουμε τους μαθητές του Χριστού να βαπτίζουν. Ο Ευαγγελιστής μας δηλώνει ρητά ότι ο Χριστός δεν βάπτιζε. Γιατί αυτή η εξαίρεση και ποιος είναι πάλι ο σκοπός και η δύναμη του βαπτίσματος των μαθητών του Χριστού? Μάλιστα. Με πολύ λίγα λόγια θα απαντήσω σε αυτή την απορία, είναι η εξής. Το βάπτισμα του Ιωάννου ή το βάπτισμα μετανοίας. Το χριστιανικό βάπτισμα, βάπτισμα υιοθεσίας. Εξηγούμε. Όταν καμιά δωδεκαριά άνδρες βρέθηκαν κάποτε στην Έφεσο, στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, τους ερώτησε, βαπτιστήκατε? Και εκείνοι απήντησαν ναι. Και ρωτά, σε τι βάπτισμα βαπτιστήκατε? Και εκείνοι απήντησαν, συγγνώμη, έχετε πνεύμα Άγιον? Τι πράγμα λέει είναι το πνεύμα το Άγιο? Αγνοούσαν. Τότε λέει, σε τι βαπτιστήκατε? Στο βάπτισμα του Ιωάννου. Και τότε ο Απόστολος Παύλος προχωρεί πλέον παραπέρα από το βάπτισμα του Ιωάννου. Και όταν πλέον αυτοί βαπτίστηκαν το βάπτισμα το χριστιανικό, έλαβαν το πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός είπε, ο Ιωάννης σε βάπτισε εν ύδατι, εσείς θα βαπτιστείτε εν πνεύματι Αγίων. Όχι το νερό εξαιρείται από το χριστιανικό βάπτισμα, αλλά ότι, γιατί είναι ένα σύμβολο το νερό και το θεωρεί ο Κύριος απολύτως απαραίτητον, ώστε λέγει, αν κάποιος δεν βαπτιστεί εν ύδατι και πνεύματι, δηλαδή με νερό και πνεύμα, δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά δείχνει τη διαφορά που υπάρχει στο ένα με το άλλο τα βαπτίσματα. Ο Ιωάννης λοιπόν βάπτιζε βάπτισμα μετανοίας, δηλαδή αλλαγής του ανθρώπου, επιστροφής στο Θεό, χωρίς οι βαπτιζόμενοι στο βάπτισμα του Ιωάννου να παίρνουν το πνεύμα το Άγιον. Εκείνοι που βαπτίζονται όμως το χριστιανικό βάπτισμα, αυτοί παίρνουν το πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, και οι μαθητές που βάπτιζαν, του Χριστού οι μαθητές, ουσιαστικά ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου, διότι το βάπτισμα το χριστιανικό εν πνεύματι Αγίου αρχίζει από την ημέρα της Πεντηκοστής. Μία μικρή παρατήρηση η οποία δεν μου ζητείτε εδώ στην απορία. Είναι γνωστό ότι οι 12 Απόστολοι και οι 120 άνδρες, άνθρωποι που ήσαν μέσα στο Ιππερόν, δεν ευαπτίστησαν με νερό. Έχουμε αυτήν την ειδική περίπτωση. Εδώ λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι εκείνο το σπίτι, το Ιππερόν, εστάθηκε η κολυμβήθρα που ευάπτισε αυτούς τους 120 ανθρώπους. Είναι η μοναδική περίπτωση. Αντιθέτως, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος χρονικά απέχει από το γεγονός της Πεντηκοστής, ο Απόστολος Παύλος βαπτίζεται. Και ενθυμίστε, ξέρετε ποιος τον εβάπτισε? Ο Ανανίας, αυτός ο μαθητής εκεί στην Δαμασκό, που ο Κύριος του είπε, πήγαινε βρες τον Σαούλ, είναι στο τάδε σπίτι, να τον βαπτίσεις χριστιανών.
Ώστε λοιπόν βλέπουμε, παιδιά, ποια είναι η διαφορά των δύο βαπτισμάτων. Αυτά λέγει αυτή εδώ η απορία. Μετά, είναι γνωστό ότι την ιστορία της ζωής μας την γράφουμε εμείς. Έχουμε το αυτεξούσιο. Ο Θεός όμως επεμβαίνει στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, στο θέμα του γάμου, εγώ διαλέγω ή ο Θεός θα μου στείλει τον κατάλληλο, τον κατάλληλον άνθρωπο. Βέβαια, περιττό να πω ότι η απορία από κοπέλα προέρχεται, αλλά φαίνεται αυτό. Αλλά ωστόσο όμως πάλι με συντομία θα απαντήσω. Ναι, στη ζωή μας μέσα, παιδιά, έχουμε το αυτεξούσιο, έχουμε όμως και τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος κινείται, αλλά και ο Θεός κινείται σε μια παράλληλη τροχιά. Χωρίς το αυτεξούσιο του ανθρώπου να καταργείται, εν τούτης την ιστορία την κατευθύνει ο Θεός. Παλιά είχα πει ένα παράδειγμα πάλι σε ώρα απορίων, θα σας το ξαναπώ. Υποθέσατε ένα καράβι. Στο καράβι αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ναύτες, προσωπικό δηλαδή, και επιβάτε. Όλοι κινούνται όπως ο καθένας θέλει. Ο άλλος κάνει περίπατο στο κατάστρωμα, άλλος διαβάζει σε μία πολυθρόνα ένα βιβλίο, άλλος τρώγει, άλλος συζητά, άλλος κοιμάται. Ο καθένας κινείται όπως θέλει μέσα στο καράβι. Προσέξτε, όπως θέλει. Εν τούτης το καράβι με όλο το προσωπικό και τον κόσμο, τον πληθυσμό που έχει, κατευθύνεται σε ένα λιμάνι. Η πρώτη περίπτωση που κινείται ο καθένας είναι το αυτεξούσιο. Η δευτέρα περίπτωση που το καράβι κουβαλάει όλους αυτούς μαζί προς κάποιο λιμάνι είναι η κυβέρνηση του Θεού. Συνεπώς βλέπουμε ότι και το αυτεξούσιο υπάρχει και ο Θεός κυβερνά και τη ζωή μας. Παρά τα αυτά, κυβερνά και την ιστορία. Και ερωτούμε, επί συγκεκριμένης περιπτώσεως, όπως εδώ τίθεται το παράδειγμα, και εγώ θα απαντήσω επί της συγκεκριμένης περιπτώσεως, στο θέμα του γάμου, διαλέγω ή ο Θεός δημιουργεί ένα σταυροδρόμι συναντήσεως δύο προσώπων? Προσέξτε, είναι και τα δυο. Και εγώ θα διαλέξω και ο Θεός θα δώσει. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι έχει ο Θεός δύο θελήματα. Το ένα είναι το κατ' ευδοκίαν και το άλλο είναι το κατά παραχώρηση. Σημειώνει σε μια του επιστολή ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Λέγει, ένας που πρόκειται να παντρευτεί, επαναλαμβάνω, απαντώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί περί παραδείγματος είναι ο λόγος στην όλη απορία. Εκείνος που πρόκειται να παντρευτεί οφείλει να αναφέρει το θέμα του εις τον επίσκοπο, δηλαδή στην εκκλησία, ώστε ο γάμος, λέγει, να είναι κατά Θεόν και όχι κατ' επιθυμία. Σπουδαίο αυτό. Σημαίνει ότι το θέμα το αναθέτω στο Θεό, διά της εκκλησίας, διά του επισκόπου. Γι' αυτό το λόγο, αν το θέλετε, και ο γάμος ιερολογείται. Τι θα πει ιερολογείται? Τυχαίνει ευλογίας εκ μέρους του Θεού. Ούτου τρέχοντος ουδέ του θέλοντος, ούτε ακόμα
εάν θέλουμε να φτιάξουμε σπιτικό χωρίς να θέλει ο Θεός, μπορεί να φτιαχτεί. Όπως το λέγει ωραία αυτό ένας ψαλμικός στίχος: εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, και οίκος δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, οίκος είναι η οικογένεια, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν ο Θεός δεν θέλει να γίνει κάτι, ματέως όλα πηγαίνουν. Συμπέρασμα: πρέπει να υπάρχει η ευλογία του Θεού, διότι εγώ πρέπει να διαλέξω με κριτήρια που θα διέθετε ο Θεός. Πρέπει να διαλέξω με μάτια του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να διαλέξω με νουν Χριστού. Όχι το γάμο, οτιδήποτε, αλλά και το γάμο. Μπορώ να πω, εάν πάρω το πρόσωπο αυτό, θα με ωφελήσει? Θα μου βγει σε καλό? Έχει τις προϋποθέσεις εκείνες για να ζήσουμε καλά? Τι θα πει κατ' επιθυμία? Α, μ' αρέσει το πρόσωπο αυτό, δεν λογαριάζω τίποτα. Ούτε τη γνώμη κανενός δεν λογαριάζω, ούτε των γονέων μου. Τους περιφρονώ και λέγω ότι εκείνο που εγώ διάλεξα, αυτό θέλω και θα γίνει αυτό που θέλω. Αυτό που συνήθως και κατ' εξοχήν γίνεται στην εποχή μας. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πολλά διαζύγια και αποτυχημένους γάμους. Αυτός ο γάμος είναι προσέξτε, είναι κατ' επιθυμία και όχι κατ' ευδοκία. Όχι διότι ευδοκεί ο Θεός, όχι διότι πραγματικά το θέλει αυτό ο Θεός. Έτσι θα πρέπει να προσανατολίσω το δικό μου το θέλημα στο θέλημα του Θεού, με κριτήρια γεωγραφικά. Δεν έχω ανάγκη να δω στον ύπνο μου τίποτε, ούτε να μου αποκαλύψει ο Θεός τίποτε και να χτυπιώ και να λέγω τι πρέπει να κάνω. Τα κριτήρια μου θα είναι γεωγραφικά, θα είναι πνευματικά κριτήρια. Και όταν έτσι σκεφτώ, τότε εγώ διαλέγω. Τότε έρχεται ο Θεός με το κατευδοκίαν θέλημά του και με βοηθάει. Διαφορετικά, διαφορετικά, έρχεται με το καταπαραχώρηση θέλημά του, που θα πει: το θέλω, κάντο, αλλά δεν το θέλω. Κάντο, αλλά δεν το θέλω. Και να σας πω ένα καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Άκουστε. Θα μείνω στο παράδειγμα πάλι, στο θέμα του γάμου. Αν και έπρεπε να το επεκτείνει κανείς αυτό σαν απορία, δεν πειράζει. Όλοι έχετε πάει σε γάμο, όλοι έχετε δει ότι γίνεται μία στεφάνωση. Γι' αυτό και ο γάμος παίρνει την ονομασία στέφανα, στεφάνωμα, στεφάνια. Σήμερα τα λουλούδια είναι ψεύτικα, κάποτε ήταν αληθινά. Λίγο παλιότερα εδώ στη Θεσσαλία βρήκα εγώ σε αρκετούς ναούς όχι στεφάνια με την έννοια αυτό που λέμε με λουλούδια, αλλά με την έννοια του στέματος. Του στέματος, δηλαδή αυτό που λέμε στέψεις από το στέμα, αυτό που φορούσαν οι βασιλείς. Και ήταν δύο και έγινε το στέψεις των νεονύμφων. Αλλά σύντε, θα μείνω εις τους στεφάνους. Ξέρετε ότι εστεφανούντο οι νικητέ στην αρχαιότητα. Εδώ τι σημαίνει ότι η Εκκλησία στεφανώνει αυτούς τους δύο που έρχονται να παντρευτούν, να πάρουν την ευλογία από το Θεό? Το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: ότι ενίκησαν εις το σκάμα της εγκρατείας και της αγνότητος και της σοφροσύνης και της παρθενίας και η κοπέλα και το αγόρι. Και η κοπέλα και το αγόρι. Δεν υπάρχει ξεχωριστή ηθική ότι η κοπέλα πρέπει να προσέχει και το αγόρι δεν πρέπει να προσέχει. Και η κοπέλα, λέγω τρίτη φορά, και το αγόρι. Στο στίβο, στο σκάμα της σοφροσύνης, της αγνότητος, της εγκρατείας.
και έρχονται και οι δυο εν παρθενία. Και η Εκκλησία τώρα, ενώ η παρθενία ασκήθηκε εν κρυπτό, έρχεται τώρα η Εκκλησία στα φανερά να στεφανώσει τα παιδιά της που έμειναν αγνά και αμόλυντα στη σάρκα, στο σώμα. Και έτσι στεφανώνει αυτούς τους δύο νέους ως νικητάς της παρθενίας. Αυτό αν γίνει, είναι το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Θα έρθει ο Θεός και θα ευλογήσει με τα δυο του χέρια. Αν αυτό δεν γίνει, ποιο δηλαδή, αν αυτοί οι νέοι δεν τήρησαν την εγκράτεια και τη σοφροσύνη και την παρθενία, ούτε το αγόρι ούτε το κορίτσι, ακόμα χειρότερα, ούτε και εξομολογήθηκαν, διότι για κάποια στιγμή μπορεί κανείς να έπεσε και μετανοεί, εξομολογείται και προσέρχεται εις τον γάμο. Ούτε εξομολόγησης. Συνεπώς δεν υπάρχει μετάνοια. Βεβαίως η πράξη αυτή του στεφανώματος είναι πλέον μία παροδία, είναι μία κοροϊδία. Είναι σαν κάποιος να έχει ρευματισμός, να μην μπορεί να περπατήσει παρά μόνο με 10 νίκια και να στεφανώνεται ο άνθρωπος αυτός ότι είναι μαραθωνοδρόμος σε ένα δημόσιο στάδιο. Παροδία. Πέραν όμως από αυτό, δεν εμποδίζει ο Θεός, διότι αλίμωναν ο Θεός επενέβαινε στη ζωή μας με την έννοια του χωροφύλακα, να μπαίνει μες στη ζωή μας και να, έλα εδώ, τι έκανες, να μπαμ, έξω, τι είπα. Μπαίνεις μέσα στο ναό, παντρεύεσαι, αλλά δεν είσαι κάτω από την ευλογία του Θεού. Ο Θεός σε άφησε να παντρευτείς, είναι το κατά παραχώρηση θέλημά του. Και τότε έχουμε αυτό που έχουμε. Έχουμε τις διαφωνίες, τους τσακωμούς, έχουμε το ξύλο, έχουμε την παρασπόδιση του γάμου, την καταπάτηση του γάμου, έχουμε το διαζύγιο. Γιατί? Διότι δεν είναι το κατά Θεόν ο γάμος αυτός, δεν είναι το κατά ευδοκία του θελήματός του, αλλά το κατά παραχώρηση ή το κατά το θέλημα το δικό μου, κατά το θέλημα του ανθρώπου. Γι' αυτό και ακριβώς τελικά η υπόθεση ξεπέφτει. Άρα, στην απορία, το αυτεξού σου υπάρχει, μπαίνει και ο Θεός στη ζωή μου? Βεβαίως ναι, είναι και τα δυο. Και εγώ θα προσέχω και εγώ θα διαλέγω, γιατί αλλιώτικα κατά τα άλλα πως θα είχα ευθύνη, διότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος και υπευθυνότης σημαίνει αυτεξούσιον. Αν δεν υπάρχει το αυτεξούσιον, η υπευθυνότητα είναι ανύπαρκτη και ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μου. Αυτά και με αυτήν την απορία. Και έρχομαι σε μία ακόμη. Γιατί ο Θεός, εφόσον είναι παντογνώστης και ήξερε πως θα πέσουν και οι άγγελοι και οι άνθρωποι, δεν έφτιαξε τον άνθρωπο τέλειον άτρεπτον? Δηλαδή η βασιλεία του Θεού να ήταν από την αρχή και χωρίς κανέναν στην κόλαση. Είναι παιδιά μια απορία που την έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτήν. Μόλις εχθές το βράδυ διάβαζα συμπτωματικά στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, βρήκα την απάντηση αυτή. Έχει βέβαια εκεί ένα βάθος η απάντηση του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, την οποία δεν θα σας αναφέρω, παρά μόνο θα απαντήσω όσο καθώς μπορέμουν να καταλάβουμε. Για μια στιγμή λέμε, γιατί άραγε ο άνθρωπος να έχει το τρεπτόν και ο άγγελος να έχει το τρεπτόν. Τι θα πει τρεπτόν? Δηλαδή να αλλάζει, να τρέπεται από τη μία κατάσταση σε μια άλλη κατάσταση. Βέβαια ξέρουμε ότι ο Θεός είναι άτρεπτος, δηλαδή δεν αλλάζει.
Ο Θεός τίποτα δεν αλλάζει. Αλλά εάν ο Θεός, παιδιά, έκανε ένα χώρο, μια δημιουργία με λογικά όντα, όπως είναι οι άνθρωποι και οι άγγελοι, αλλά έκανε τα όντα αυτά άτρεπτα, αμετάβλητα, να μην αλλάζουν, τότε ερωτώ, πού θα έμενε χώρος για την ελευθερία? Η τελειότητα των δημιουργημάτων δεν βρίσκεται εις την ατρεψία, αλλά εις την ελευθερία. Εδώ είδατε στην εποχή μας, παρότι έχουμε τόσο λανθασμένες θέσεις περί ελευθερίας και λέμε και λέμε και λέμε για την ελευθερία τόσα πολλά, και όταν θέλουμε να κάνουμε το δικό μας το θέλημα επικαλούμεθα την ελευθερία και φωνάζουμε και λέμε ότι καταπιεζόμεθα και καταπιεζόμεθα, ακριβώς για να εκφράζουμε το δικό μας το θέλημα, από την άλλη μεριά σκεφτόμαστε και λέμε, γιατί να υπάρχει αυτή η ελευθερία και να μην είμαι θα άτρεπτη? Μα είμαι άτρεπτος, θα πει δεν έχω ελευθερία, δεν έχω την δυνατότητα να είμαι κάτι άλλο. Γιατί τι σημαίνει ελευθερία? Η δυνατότητα να είμαι κάτι άλλο. Όχι ότι ο Θεός θα ήθελε να είμαι κάτι άλλο, αλλά η δυνατότητα να είμαι κάτι άλλο. Γι' αυτό για μια ακόμη φορά, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν το έχω πει, θα σας πω πως εννοείται η ελευθερία στον χριστιανικό χώρο. Ελευθερία δεν είναι να διαλέξω το καλό ή το κακό. Ακούσατε το? Αλλά ελευθερία είναι να μπορώ να κάνω και το ένα και το άλλο ως δυνατότητα. Αλλά πάντα θα διαλέγω ελευθέρως το καλό. Και συνεπώς η ελευθερία δεν είναι θέμα εκλογής, αλλά είναι θέμα δυνατότητος. Το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος δύο φορές στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του ως εξής: πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστη, αλλά εγώ ούκ εξουσιαστήσω με υπότιμος. Δηλαδή, όλα μου επιτρέπονται. Προσέξτε, όλα μου επιτρέπονται. Πάντα μη έξεστη, όλα μου επιτρέπονται, αλλού πάντα συμφέρει. Ενώ όλα μου επιτρέπονται, δεν με συμφέρουν όμως όλα. Βεβαίως μου επιτρέπεται να πιω και ένα ποτήρι πετρέλαιο. Μπορώ να πιω ένα ποτήρι πετρέλαιο ή ένα ποτήρι ακουαφόρτε. Αναμφισβητήτως. Μου επιτρέπεται. Άμα θέλω, το κατεβάζω. Αλλά δεν με συμφέρει. Και αυτό το παράδειγμα το χτυπητό που σας είπα, γιατί θα πεθάνω άμα το πιω αυτό, πάρτε στον πνευματικό χώρο. Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να διακρίνω, με συμφέρουν? Αυτό πρέπει να λέγω σαν ελεύθερος άνθρωπος, με συμφέρει αυτό, με συμφέρει εκείνο? Με καλούν να πάω σε ένα πάρτι, σε μία δίσκο, με συμφέρει? Μπορώ να πάω, δεν μπορώ να πάω? Τι, έχετε την εντύπωση ότι μόνο εσείς μπορείτε να πάτε? Και εγώ μπορώ να πάω, και εγώ, ο πατήρ Αθανάσιος, μάλιστα. Γιατί δεν μπορώ να πάω εγώ, άνθρωπος δεν είμαι? Δεν μπορώ και εγώ να χορεύω? Δηλαδή, και να διασκεδάσω. Ερωτώ. Ναι, ναι, ερωτώ. Με συμφέρει? Με συμφέρει να βρεθώ εις τον χώρον εκείνον? Θα πείτε κι εσείς, καλά μου παιδιά, με συμφέρει να πάω εκεί? Αυτό το κριτήριο του με συμφέρει ποιο θα είναι? Η σωτηρία μου, η αιώνια ζωή, το θέλημα του Θεού. Συμφέρει ή θα πάθω ζημιά? Και αν κρίνω έτσι, τότε βεβαίως δεν θα πάγω εκεί και θα γλιτώσω. Ώστε αυτή είναι η έννοια της ελευθερίας κατά το Ευαγγέλιο, και όχι η έννοια να διαλέξω ή το καλό ή το κακό. Θέλετε να σας το αποδείξω? Είναι πολύ απλό.
Εάν είχα την δυνατότητα, συγγνώμη, εάν είχα την ελευθερία να εκλέξω το ένα ή το άλλο, δηλαδή η ελευθερία θέμα εκλογής, τότε διαλέγοντας το κακό, γιατί να τιμωρούμε? Άρα δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι ελεύθερος αν τιμωρούμε επειδή διάλεξα το κακό. Θα έπρεπε να μην τιμωρούμε διαλέγοντας το κακό. Πάει να πει ότι δεν είναι θέμα εκλογής. Ο Θεός ετοίμασε βασιλεία και κόλαση. Γιατί να υπάρχει η κόλαση? Γιατί ακριβώς η ελευθερία δεν είναι υπόθεση εκλογής. Μπορώ να πάω στην κόλαση, βεβαίως μπορώ να πάω στην κόλαση. Δεν με συμφέρει και δεν πρέπει να πάω στην κόλαση. Και δεν θέλει ο Θεός να πάω στην κόλαση. Βλέπετε λοιπόν πως εννοείται η ελευθερία. Μακάρι παιδιά, όσα παιδιά και είσαστε εδώ μέσα, πολλά παιδιά είσαστε, θα ευχόμουν αυτό να το κατανοήσετε. Είναι λεπτό. Αποτελεί το κλειδί, το κλειδί σε πλήστα όσα θέματα της εποχής μας. Σε πλήστα όσα θέματα. Για να μην πω, αφορά σε ολόκληρη τη ζωή μας το πώς θα αντιληφθώ τη λεπτή έννοια της ελευθερίας. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Και ξαναγυρίζω στην απορία για να κλείσουμε. Όταν εδώ λέγει γιατί κανείς να μην είναι τέλειος από την αρχή και να έχει ατρεψία, αλλά να υπάρχει η κόλαση. Μάλιστα. Διότι η τελειότης δεν βρίσκεται εις την ατρεψία, η τελειότης βρίσκεται εις την ελευθερία. Και η αρετή δεν στεφανούται εάν δεν έχει το στοιχείο της προσωπικής ελευθερίας και του προσωπικού κόπου. Ξέρετε από τι συνίσταται η αρετή? Από τρία πράγματα κατά τους πατέρες εκκλησίας μας. Προσέξτε, η αρετή. Εάν η αρετή έγινε κατόπιν ελευθερίας. Δεύτερον, εάν η αρετή έγινε με κόπο. Τρίτον, εάν η αρετή απεδόθη εις τον Θεό. Γιατί έχουμε και την αρετή των φιλοσόφων, αλλά εκεί δεν είναι καμία, δεν έχει αξία, γιατί στερείται του τρίτου στοιχείου. Αυτό που θα κάνω να γίνω Άγιος, πρέπει να γίνω Άγιος γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί το θέλει ο Θεός. Τότε μόνο μπορώ να μιλάω για αρετή που θα στεφανωθεί. Το ξαναλέγω. Ελευθερία, κόπος και υπέρ του Θεού. Ώστε εκείνη η μεγάλη αξία, εκείνη η αρετή που βραβεύεται, και όχι απλώς να είμαι εκκατασκευής άτρεπτος, αναλύωτος, εκκατασκευής. Τότε βεβαίως είμαι ένα πιόνι. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Ενώ είμαι ο ελεύθερος άνθρωπος και ο Θεός ως ελεύθερος που είμαι, θα του αποδώσω εκείνο που θέλει για να στεφανωθώ. Γι' αυτό υπάρχει και η κόλαση. Την κόλαση δεν την έκανε ο Θεός, την κόλαση την έκανε ο διάβολος, την κόλαση την έκανε ο άνθρωπος για τον εαυτόν του, διότι εκεί ακριβώς υπάρχει πλέον η απουσία της ελευθερίας, ή ακόμα εκεί υπάρχει η παρανόηση της ελευθερίας. Τι θα πιστεύατε παιδιά, τι θα πιστεύατε? Εκείνοι που έχουν παρανοημένη ελευθερία, τι έχουν παρασκευάσει από την παρούσα ζωή? Σκέτη κόλαση. Εκείνος που παίρνει ναρκωτικά, εκείνος ο οποίος ζει όπως θέλει, στο μεθύσι και τα λοιπά, τι παρεσκεύασε από την παρούσα ζωή? Κόλαση. Ποιος του την έδωσε την κόλαση? Ο Θεός μόνος του την έφτιαξε. Ώστε λοιπόν πρέπει να είμεθα όντως ελεύθεροι για να τύχουμε τιμής και δόξης από το Θεό. Η πρώτη απορία λέγει τα εξής. Λέγεται ότι ολόκληρος ο χριστιανισμός θεμελιώνεται στην Ανάσταση του Χριστού. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες που τεκμηριώνουν ιστορικά την Ανάσταση του Χριστού? Αυτή είναι η απορία. Για να δούμε λοιπόν παιδιά εδώ.
Βεβαίως μπορούμε να υπούμε ότι το θεμέλιο του χριστιανισμού είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, που είναι δηλαδή μικρό, τεράστιο, θεμέλιος είναι. Όταν πηγαίνω να κοινωνήσω το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στο Άγιο Ποτήριο, εβάλαμε κρασί, εβάλαμε και άρτον, το πρόσφορο που ζήμωσε η μητέρα σας ή εσείς, και είναι αυτό. Και λέμε ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Προσέξτε, η γλώσσα μου τι αισθάνεται? Κρασί και ψωμί. Είναι κρασί και ψωμί? Όχι. Τι είναι? Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μου, όπως δεν υπέπιπται στις αισθήσεις των ανθρώπων το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους ένας άνθρωπος, τόσο άνθρωπος ώστε τον πήραν και τον σταύρωσαν. Δεν έπιπτε στις αισθήσεις τους ότι ήταν ο Υιός του Θεού, πράγμα το οποίο δεν έπιπτε ούτε εις τα μάτια των αγγέλων ούτε εις τα μάτια των δαιμόνων. Δεν εγνώριζαν ούτε οι άγγελοι ούτε οι δαίμονες εγνώριζαν ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, διότι η θεότητα είναι τελείως αφανής. Δεν υπάρχει οφθαλμός κτιστού πλάσματος που να μπορεί να ειδεί τη θεότητα. Ουδής, λέει η Αγία Γραφή, Θεόν εώρα και πόποτε. Ποτέ κανείς δεν είδε το Θεό. Τι έβλεπαν οι αισθήσεις των ανθρώπων στον Ιησού Χριστό? Το σώμα του. Έβλεπαν τη θεότητα? Όχι. Όπως δεν έβλεπαν τη θεότητα του Χριστού, έτσι δεν μπορούμε να βλέπουμε τώρα την μεταβολή του κρασιού και του ψωμιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά πώς το αισθάνονται οι αισθήσεις μας? Σαν κρασί και ψωμί. Πώς αισθάνονται οι αισθήσεις των ανθρώπων όταν πιάσαν τον Χριστό και τον κάρφωσαν στο σταυρό? Έναν άνθρωπο και τίποτε άλλο. Πού είναι οι βάσεις και το θεμέλιον ότι αυτό που κοινωνούμε είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Απλούστατα, γιατί ο Χριστός αναισθήθη, και αφού αναισθήθη είναι Θεός. Συνεπώς, όταν μας είπε θα παίρνετε κρασί και ψωμί, ας το πω έτσι απλοελληνικά, έτσι χοντρικά, και θα κάνετε λειτουργία, αυτό θα είναι το σώμα μου και το αίμα μου. Πού ξέρω ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Απάντησης: το είπε ο Χριστός. Και πού ξέρω ότι αυτό που είπε είναι σωστό? Ανεστήθη ο Χριστός από τους νεκρούς, ανελήφθη και κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον και βεβαίωσε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ώστε το κλειδί της γνώσεως των πάντων, ό,τι μας είπε ο Χριστός, είναι η Ανάσταση του Χριστού, ορθότατον. Είναι το θεμέλιον, σας είπα, το κλειδί είναι η Ανάσταση του Χριστού. Έτσι αν κάποιος πει, τώρα τι είναι αυτό, το είπε ο Χριστός. Και γιατί το είπε και είναι έτσι? Ναι, γιατί αναισθήθη. Τέλος. Θέλετε να το δείτε πως το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Στο 15 κεφάλαιο Αλφα Κορινθίου λέει το εξής: «Η Χριστός ούκαι γίγερτε κενόν άρα το κήρυγμα ημών κενή δε και η πίστη ημών». Εάν ο Χριστός λέγει δεν ανεστήθη, τότε κούφιο το κήρυγμά μας, κούφια και η πίστη μας. Δηλαδή τότε η ιδιότητα του χριστιανού, ο χριστιανισμός, πέφτουν στο κενό.
Εκείνο που λέγαμε προηγουμένως, δια το όνομά μας ως χριστιανοί, αυτό πέφτει στο κενό. Θέλετε ακόμη περισσότερο? Επειδή ο χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο, είναι σταυρικό και λέει θα κόψεις τα πάθη σου, δεν θα είσαι άνθρωπος πλεονέκτης, θα γίνεις πλούσιος και δεν ξέρω τι, θα αδικείς μάλλον παρά θα αδικείς, θα υποφέρεις μάλλον και θα σηκώνεις το σταυρό σου στη ζωή αυτή. Εάν, παιδιά, δεν είναι αληθής ο χριστιανισμός, τότε γιατί να υποφέρω? Γιατί να έχω αυτό το μαύρο ύφασμα διαρκές σύμβολων πένθους? Και αν το θέλετε, δεν είναι δια τον ιερέα που έχει τα μαύρα ράσα, είναι δια τον κάθε πιστό. Σε εμάς γίνεται έκδηλο φανερό σαν χρώμα στον κάθε πιστό, που μπορεί να βάλει οποιοδήποτε χρώμα, βέβαια, ηματισμών, οποιοδήποτε χρώμα, όμως στην πραγματικότητα πρέπει να έχει πένθος για τις αμαρτίες του πάντοτε. Μακάρι οι πενθούντες, λέγει ο Κύριος, μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Τι λέγει αυτό, τι σημαίνει αυτό? Ότι για να είμαι χριστιανός πρέπει να αναλάβω κάποιες θέσεις. Λοιπόν, εάν ο χριστιανισμός δεν είναι αληθής και είμαι σε αυτή την κατάσταση και δεν απολαμβάνω αυτήν την κάποια ζωή, ποια ζωή? Αυτή την κοσμική ζωή. Βέβαια είναι αναξία λόγου η κοσμική ζωή, αλλά τι αυτή περιπτώσει, κάνω το κέφι μου, κάνω το θέλημά μου, γιατί να μην ζήσω και την παρούσα ζωή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθει, τότε εμείς που πιστεύουμε και ζούμε χριστιανικά είμαστε οι αθλειότεροι πάντων των ανθρώπων. Χάνομαι μια μέλουσα ζωή που δεν υπάρχει, τροποντινά, δεν αναστήθη ο Χριστός και εμείς τίποτα δεν είμαστε. Χάνομαι και την παρούσα ζωή. Γιατί να μην φάω και να μην πιω? Αν θέλετε, το λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Τότε μπορούμε να υπούμε φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκουμεν. Αποθνίσκομεν. Το λέγει ο ίδιος. Ως προς τι λέγει εν Εφέσω θηριωμάχησα, εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, εάν ο Χριστός δεν αναστήθη? Ως προς τι λέει θηριωμάχησα? Είτε θηριωμάχησε μεταφορικά, είτε θηριωμάχησε πραγματικά. Όπως θα λέγαμε ένας μάρτης που μπαίνει στο στάδιο να μαρτυρήσει. Γιατί να μαρτυρήσω, γιατί να χάσω τη ζωή μου, για ποιο λόγο? Εάν δεν υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος, νι, τον ύψιλον νι γιώτα, νι ύψιλον νι γιώτα. Θα πει τώρα πια, τώρα δα, τώρα πια. Νι δε Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών, απαρκήτων και κοιμημένων εγένετο κλπ. Τώρα, λέει, ο Χριστός ανεστήθη και φέρνει τις μαρτυρίες του ο Απόστολος Παύλος. Διότι και η απορία, λέει, πώς τεκμηριώνεται, πώς αποδεικνύεται. Ιστορικά, λέγει μάλιστα η απορία. Λοιπόν, προσέξτε. Όταν λέμε ιστορική θεμελίωση, εννοούμε γεγονότα. Και ακόμα ένα δεύτερο, μαρτυρία των γεγονότων. Δεν είναι μόνο κάτι να έγινε, αλλά και πρέπει να έχουμε την μαρτυρία των όσων έχουν γίνει. Παιδιά, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εκεί τα εξής. Αναφέρει, παιδιά, τα εξής στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Ακούστε τι λέγει. Παρέδω καγαριμήν εν πρώτης ο και παρέλαβον
σας παραδίδω εκείνο που πήρα, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς. Προσέξτε. Όταν θέλουμε να κατοχυρώσουμε ένα γεγονός ιστορικά, δεν έχουμε παρά να έχουμε ιστορικές μαρτυρίες. Αυτό είναι ένας θεμέλιος. Ειδικά εις τον χώρο της πίστεως, εις τον χώρο του χριστιανισμού, έχουμε δύο θεμέλια. Προσέξτε, δύο θεμέλια. Το πρώτο θεμέλιο είναι το ιστορικό γεγονός και η μαρτυρία του, και το δεύτερο είναι η προφητεία όταν πραγματοποιείται. Για όλα τα κοσμικά πράγματα αναμφισβητήτως δεν έχουμε προφητεία. Λέμε ο Μέγας Αλέξανδρος, παρότι ξέρετε, ο Μέγας Αλέξανδρος έχει προφητεία. Είναι στο Δανιήλ. Αλλά ας πούμε ότι έχουμε την κοσμική ιστορία, έζησε και τα λοιπά. Πώς θα τεκμηριώσω ότι υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος? Μόνο από τα γεγονότα. Πώς θα τεκμηριώσω ένα γεγονός του χριστιανισμού? Από δύο πράγματα. Όχι μόνο από τα γεγονότα, αλλά και από την προφητεία. Γι' αυτό, άμα διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, ξέρετε τι συναντούμε σε κάθε βήμα? Είναι γραμμένο. Το λέγει ο τάδε προφήτης και ούτω καθεξής. Τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αυτό λέει το πήρα σαν παράδοση, γιατί είναι γεγονός, μαρτυρία. Και αυτό είναι κατά τας γραφάς, δηλαδή κατά τις προφητείες. Και ότι ετάφη και ότι εγείγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και η Ανάστασή του, γεγονός παραδεδομένων, αλλά και κατά τας γραφάς και κατά τις προφητείες. Στο σύμβολο της πίστης, αν λέμε κατά τας γραφάς, εκείνη η λεξούλα, ξέρετε πόσο θεμελιώδης είναι, πόσο σπουδαία είναι. Και ότι όφθη, προσέξτε τώρα, όφθη, παρουσιάστηκε, γεγονότα τώρα, κυφά στον Πέτρο, είναι εβραϊκά κυφά Πέτρος, ήταν τις 12, στους 12 μαθητάς. Έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ, μια φορά σε πάνω από 500 ανθρώπους. 500 ανθρώπους, ακούστε, μάρτυρες 500, υπέρ 500 μάρτυρες. Εξώνει πλοίους μένους είναι ο Σάρτη, που αρκετοί οι περισσότεροι ζουν μέχρι τώρα. Κορίνθιοι, γιατί σε αυτούς στέλνει την επιστολή, άντε να τους ρωτήσετε. Είδαν τον Χριστό. Τιμές δε και κοιμήθησαν, μερικοί δε και πέθαναν. Έπειτα όφθη Ιακώβο, παρουσιάστηκε στον Ιάκωβο. Ήταν της Αποστόλης Πάση, ύστερα σε όλους τους Αποστόλους. Έσχατον δε πάντων, ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Και εγώ σαν έκτρωμα, γιατί εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού, παρουσιάστηκε και εις εμένα. Πού παρουσιάστηκε? Όταν πήγαινε προς Δαμασκόν. Θα πει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, ουχή, είναι στην πρώτη προς Κορινθίους 9,1, ουχή Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα. Δεν είδα, λέει, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν? Τον είδα. Θέλετε ακόμη? Έχει αυτή τη μαρτυρία και αυτή επικαλείται. Γιατί λέτε? Διότι άμα πήγαινε στη Δαμασκό, ήσαν κι άλλοι μαζί του. Αυτοί οι άλλοι είδαν το φως, τη λάμψη, είδαν, άκουσαν τη φωνή, αλλά δεν ξεχώριζαν, γιατί δεν έπρεπε, δεν ξεχώριζαν τι ο Χριστός έλεγε στον Παύλο. Συνεπώς η μαρτυρία του Αναστάντος Χριστού, η μαρτυρία της εμφανίσεως του Αναστάντος Χριστού, ήτο μαρτυρία αντικειμενική. Τι θα πει αντικειμενική? Ενώπιον πολλών ανθρώπων, μαρτύρων. Δεν ήταν υποκειμενική, δεν ήταν εσωτερική, ήταν απ' έξω από τους ανθρώπους και για πολλούς ανθρώπους.
Παιδιά, η μεγαλύτερα απάντηση στο θέμα αυτό είναι το εξής. Ο Παύλος δεν θα γινόταν ο Παύλος εάν δεν είχε εμφανιστεί στον Παύλο ο Χριστός. Το μεγάλο αγκάθι για τους Εβραίους ήταν ο Παύλος, η μεγάλη μαρτυρία του Αναστάντος Χριστού, ο Παύλος. Γι' αυτό τον εδίωκαν να τον φωνεύσουν, όπως εδίωκαν να φωνεύσουν και τον Λάζαρο, το τεκμήριο της Αναστάσεως του, που ήταν το τεκμήριο της Αναστάσεως που έκανε ο Χριστός εις αυτόν, εις τον Λάζαρο. Ώστε, παιδιά, έχουμε μαρτυρία. Είναι τόσοι μάρτυρες. Το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτή η μαρτυρία μέχρι σήμερα είναι ζώσα. Μέχρι σήμερα. Υπήρξε εποχή που δεν είχαμε χριστιανούς και οι χριστιανοί ξανάρχισαν πάλι να γίνονται? Όχι. Έχουμε λοιπόν μία συνέχεια των χριστιανών. Αυτή είναι η ζώσα παράδοσης. Ποια είναι η παράδοση? Ότι ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Και συνεπώς ο χριστιανισμός είναι αληθινός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, παιδιά. Είναι τεράστιο πράγμα αυτό. Στηρίζονται όλα πάνω σε αυτό. Συνεπώς, ο χριστιανισμός είναι απόδειξη της ιστορικότητος της Αναστάσεως του Χριστού. Ξέρετε πως το αποδεικνύει ο Κύριος αυτό? Είπε στον Απόστολο Πέτρο, όταν θα ιδρυθεί η Εκκλησία, το χριστιανισμός πάνω στη γη, και πήλε αδού κατ' ισχύσουσιν αυτής της Εκκλησίας. Μέχρι σήμερα ο χριστιανισμός στέκεται και παλέει. Συνεπώς, έχουμε την μαρτυρία αυτή, ιστορική μαρτυρία, αυτή η ίδια η παρουσία του χριστιανισμού. Θα ήθελα να σας ερωτούσα, ξέρετε πόσες μαρτυρίες έχουμε περί της υπάρξεως, της ιστορικής υπάρξεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Μήπως γνωρίζετε ποιος μας δίνει μαρτυρία? Ότι υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος. Μόνο ένα συγγραφέας, παιδιά, ο Αριανός. Μόνο ένα συγγραφέας. Και αυτός δεν είναι σύγχρονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σήμερα βεβαίως δεν έχουμε τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα. Ερωτώ. Το να βρω στις άκρες της Περσίας και στις όχθες του Ινδού ποταμού, που λέει ο λόγος, να βρω ελληνικά νομίσματα αρχαιολογικώς, είναι πιο μεγάλη η απόδειξη ότι έφτασε εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος από του να έχω ζώντα χριστιανισμών μέσα στην ιστορία? Είναι πιο μεγάλη η απόδειξη η έβρεση ενός νομίσματος ή ενός μνημείου, θεωρώ, ελληνικού πολιτιστικού μνημείου? Είναι πιο μεγάλη η απόδειξη? Θέλετε? Σήμερα δεν υπάρχει ο Μέγας Αλέξανδρος, ούτε κατακτήσεις του, που είπαμε. Μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι υπήρξε Μέγας Αλέξανδρος? Κανένας. Άραγε γιατί αμφισβητούμε αν έχει ιστορικότητα η Ανάσταση του Χριστού που είναι τόσο μαρτυρημένη? Έχετε την απορία αυτή? Θα σας απαντήσω. Η απορία, παιδιά, στο εξής σημείο βρίσκεται. Η απάντηση στο εξής σημείο βρίσκεται. Αν υπήρξε ή δεν υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος, αυτό δεν έχει επιπτώσει στη ζωή μας και στο μέλλον μας και στα προβλήματά μας. Δηλαδή, αν υπάρχει κόλαση η Βασιλεία του Θεού, αν η ψυχή θα ζήσει ή δεν θα ζήσει, θα πεθάνει ή θα είναι αιωνία, αν θα έχουμε Ανάσταση νεκρών ή όχι, και ποια θα είναι η τύχη μου, η πορεία μου, εμένα του ανθρώπου, η πορεία της υπάρξεώς μου, αν υπήρξε ή δεν υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν έχει σημασία. Και συνεπώς, αν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αμφισβητήσουν, να μην αμφισβητήσουν, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν αμφισβητούν όμως την παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την ιστορική παρουσία. Αμφισβητούν την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί?
Διότι αν δεχθώ ότι ο Χριστός ανεστήθη, τότε ο χριστιανισμός είναι αληθινός. Τότε ο Χριστός είναι Θεός, ο ενανθρωπίζας Θεός. Και τότε εκείνος μας μίλησε για αιωνία κόλαση και αιωνία βασιλεία Θεού. Αλλά εμένα δεν με συμφέρει, γιατί θέλω να αμαρτάνω. Και επειδή θέλω να αμαρτάνω, θέλω να εξαφανίσω τα τεκμήρια της ιστορικότητος της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Εδώ είναι το μεγάλο πράγμα. Θέλω να τα εξαφανίσω αυτά. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, λέει το εξής: το φως ήλθε στον κόσμο και οι άνθρωποι δεν το δέχθηκαν. Γιατί? Ειν γάρ πονηρά τα έργα αυτών. Γιατί σαν λέγει πονηρά τα έργα τους. Πας ο φαύλα πράσον μισεί το φως και ούκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Καθένας που λέγει πράττει τα φαύλα, τα αμαρτωλά, αυτός μισεί το φως, γιατί δεν θέλει να έρθουν στην επιφάνεια της δημοσιότητος και πολύ παραπάνω του ουρανού τη δημοσιότητα οι αμαρτίες του, και μισεί το φως. Ποιο είναι το φως? Ο Χριστός. Η ψυχολογία των ανθρώπων που αρνούνται την ιστορικότητα της Αναστάσεως του Χριστού είναι αυτή. Θέλουν να μένουν στις αμαρτίες τους. Ερωτώ ξανά άλλη μία φορά, τι θα σε πείραζε αν υπήρξε ή δεν υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος? Τίποτα. Τι θα σε πείραζε αν υπήρξε ή δεν υπήρξε αληθινής Θεός ο Ιησούς Χριστός? Α, πειράζει. Πειράζει. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, προσέξτε με. Το τεκμήριο το έχουμε στην τσέπη μας. Ξέρετε ποιο είναι? Ακούστε ποιο είναι. Έξω από τα αντικειμενικά τεκμήρια, έξω από όλα αυτά. Ακούστε. Κάθε Κυριακή θυμιάζουμε την Αγία Τράπεζα και λέμε Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αμάρτων και τα λοιπά. Κοιτάξτε, Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, έχουμε δει την Ανάσταση του Χριστού. Πού την έχουμε δει? Είμαστε αυτόπτε μάρτυρες. Πού την έχουμε δει την Ανάσταση του Χριστού? Μήπως είναι λανθασμένη διατύπωση ή ποιητική αδεία η διατύπωση αυτή? Όχι. Ο πιστός ζει μέσα του τον Αναστάντα Χριστόν. Ξέρετε τι λέγει? Ξέρετε τι λέγει? Πιστός ο Κύριος, αληθής ο Ιησούς, αληθής ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς εθεασάμεθα την Ανάστασή του. Παιδιά, αυτή η προσωπική εμπειρία, η προσωπική μαρτυρία την οποία έχει ο κάθε πιστός. Και μένουν ακόμα πολύ ελάχιστα λεπτά για να πω και μία δεύτερη, αν θέλετε. Λέγει το ταπεινής δε δίδωση χάρη, υποδηλεί ότι η ταπείνωση σε έλκει τη χάρη του Θεού. Πώς θα επιτευχθεί όμως η ταπείνωση χωρίς τη χάρη του Θεού? Μάλιστα. Εδώ έχουμε το εξής. Λέμε ότι ο άνθρωπος αγαπά. Γιατί αγαπά? Η αγάπη έρχεται απ' έξω. Έρχεται από το Θεό. Ο Θεός στέλνει την ενέργεια της αγάπης του. Ακούστε, την ενέργεια, την άκτιστη ενέργεια της αγάπης του στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι αγαπούν, ανταποκρίνονται, όπως ο ήλιος στέλνει τις ακτίνες του. Άρα λοιπόν πρώτα ο Θεός ξεκινάει. Ναι, πρώτα ο Θεός ξεκινάει. Πρώτα ξεκινάει η χάρη του Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Ο Θεός πάντα θέλει σωθήν και εις επίγνωση την αληθεία σελθήν. Τώρα έχουμε την ανταπόκριση ή όχι. Αν είσαι αγαθή προαίρεση, έχεις αγαθή προαίρεση, θα ανταποκριθείς. Αν είσαι κακή, δεν θα ανταποκριθείς. Όταν ανταποκριθείς στην αγάπη του Θεού, τότε τι κάνει ο Θεός? Σου δίνει πιο πολύ αγάπη. Εσύ ανταποκρινόμενος του προσφέρεις περισσότερα. Να το πω με ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα δεν είναι δε δικό μου, είναι του Θεοφύλου Αντιοχίας, και επιπλέον, αν θέλετε, μιλάει πάνω στα πράγματα.
Εμείς είμαστε καθρέπτες που ανακλούμε την ενέργεια των θείων ιδιοτήτων, των θείων ενεργειών. Πάρτε την αγάπη σαν φως. Εάν καθαρίσω, πρώτα είναι λίγο βρώμικος ο καθρέπτης μου. Έχει ιόν, λέει ο Θεόφιλος Αντιοχίας, σκουριά. Πέφτει λίγο, λίγο ανακλά. Αυτό το λίγο καθαρίζω πιο πολύ, ανακλά πιο πολύ, καθαρίζω πιο πολύ. Όσο πιο πολύ καθαρίζω τον καθρέπτη μου, τόσο πιο πολύ φως ανακλά. Όσο πιο πολύ εγώ γίνομαι ταπεινός, τόσο πιο πολύ ελκύω τη χάρη του Θεού. Όταν εγώ ανταποκρίνομαι στην αγάπη του Θεού, τόσο περισσότερο δέχομαι την αγάπη του Θεού. Άρα, το πρώτο βήμα πάντα το έχει ο Θεός. Εγώ οφείλω να ανταποκριθώ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Θα ανταποκριθώ ή δεν θα ανταποκριθώ. Και το πράγμα μετά πηγαίνει στο δρόμο του. Δηλαδή, όταν λέω στο δρόμο του, σκεφτείτε, παιδιά, το εξής. Έρχεται ένας επισκέπτης σας και σας φέρνει ένα δώρο. Σας υποχρεώνει για το δώρο αυτό. Και τότε εσείς του προσφέρετε ένα μεγαλύτερο δώρο από εκείνο που σας προσέφερε. Τότε εκείνος υποχρεώνεται και σας προσφέρει ένα μεγαλύτερο από το δώρο που προσφέρατε εσείς και πάει λέγοντας: μας προσφέρει ο Θεός την αγάπη του, του προσφέρουμε τη δική μας. Πιο πολύ αγάπη, πιο πολύ εμείς, πιο πολύ εκείνος, πιο πολύ εμείς. Και έτσι γινόμαστε Άγιοι. Έτσι γινόμαστε Άγιοι. Έτσι γινόμαστε άνθρωποι με αγάπη, άνθρωποι με ταπείνωση, άνθρωποι της χάριτος του Θεού. Δεν είναι ωραίο, είναι υπέροχο. Είναι θαυμάσιο, παιδιά. Αρκεί, ξαναλέγω, να ανταποκριθούμε. Ξέρετε ότι η πρώτη κλίση του Θεού κάποτε είναι ανεπαίσθητη. Ξέρετε ότι ένα από τα ονόματα του Χριστού, θα σας φανεί παράξενο, ένα από τα ονόματα του Χριστού είναι και το όνομα κλέπτης. Λέμε, ο Χριστός είναι το φως, είναι η οδός, είναι η ζωή. Ένα από τα ονόματα είναι και κλέπτης. Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης, λέγει. Και ο κλέπτης, ξέρετε τι κάνει? Χτυπάει με ένα λιθαράκι το παράθυρο, την πόρτα. Λίγο, τακ, 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 λιγάκι. Να δει, κοιμώνται οι άνθρωποι μέσα. Αν ακούσει κάποιον και πει, ποιος? Τότε ο κλέπτης λέει, α, ξύπνησε ο νοικοκύρης. Όταν όμως χτυπάει λίγο και δεν ξυπνάει κανένας, επιχειρεί το άνοιγμα της πόρτας. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε. Έρχεται και χτυπάει λίγο την πόρτα μας. Εμείς άμα ακούσουμε, λέμε ποιος? Και τότε ο κλέφτης αυτός, ο ιδιότυπος κλέφτης, δεν παίρνει δρόμο να φύγει. Του ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνει μέσα. Δηλαδή, μικρές προσκλήσεις. Παράδειγμα, παιδιά, ελάτε στο κατηχητικό σχολείο, θα ακούσετε κάτι καλό. Παιδιά, ελάτε να ακούσετε λίγο λόγο Θεού. Αυτές είναι οι μικρές προσκλήσεις. Ανταποκρίθηκες, θα πάρεις πλουσία τη χάρη του Θεού. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Να σας ευλογεί ο Θεός.